πράγματι στο πλαίσιο του βουλευτικού ελέγχου στη συζήτηση 8 τελικά ερωτήσεων, γιατί ο Υπουργός Παιδείας δεν προσήλθε για την συζήτηση τη δικιά της ερώτησης. Στις 8 ερωτήσεις που συζητήθηκαν είχαμε 2 με τοπικό χαρακτήρα. Η μια αφορούσε και αφορά το θέμα της δημοπράτησης του μεγάλου έργου της εκτροπής του Πλατή Ποταμού, που αφορά τον εμπλουτισμό του φράγματος Φανερωμένης και την επέκταση της αρδευόμενης ζώνης. Και βεβαίως το συγκεκριμένο θέμα αφορά και το Νότιο Ρέθυμνο και την Μεσαρά. Και η δεύτερη ερώτηση με τοπικό χαρακτήρα ήταν αυτή, την συντήρηση των Ειρηνοδικείων, Μυρών, Καστελίου και Πύργου. Να πω για το πρώτο θέμα ότι υπήρχε η δέσμευση από το Υπουργείο Υποδομών ότι τέλος του 2021 θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Μετά τις συνεχείς παρατάσεις που δώσανε στον Τεχνικό Σύμβουλο, έχουμε φτάσει Ιούλιο ουσιαστικά και δεν έχει γίνει η δημοπράτηση. Ήρθε αυτή τη φορά ο κύριος Καραμαλής και όχι ο κύριος Κεφαλογιάννης, που την προηγούμενη είχε δεσμευτεί για τέλος 2021, και εξέθεσε τα στοιχεία που οδηγούν στην δικιά τους εκτίμηση ότι μέσα στο 2022 θα έχουμε δημοπράτηση του έργου. Στη συγκεκριμένη όμως ερώτηση που αφορά από ποια πηγή χρηματοδότησης, θα έχουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν πήρα απάντηση, γιατί σύμφωνα με τον κύριο Κεφαλογιάννη συνεχίζονται οι συζητήσεις για την πηγή χρηματοδότησης. Όταν λοιπόν η πηγή χρηματοδότησης δεν είναι σίγουρη, η δέσμευσή του για δημοπράτηση μέσα στο 2022, καταλαβαίνετε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά αβεβαιότητας. Δέσμευση μεν, αλλά με αβεβαιότητα, αφού δεν έχει εξασφαλιστεί η πηγή χρηματοδότησης για να δημοπρατηθεί το έργο, το μεγάλο αυτό έργο για την Μεσαρά και το Νότιο Ρέθυμνο. Έρχομαι τώρα στο θέμα της συντήρησης των Ειρηνοδικείων, όπου είχαμε ένα μπραντ εφέ με τον Υπουργό να ρίχνει τον μπαλάκι στα Ειρηνοδικεία και στην περιφέρεια, και βέβαια κάτι που δυστυχώς είναι μια συνήθεια των κυβερνητικών, αλλά και του ίδιου του κυρίου Τσιάρα, ο οποίος μιλάει για την μη παρέμβαση στη δικαιοσύνη, λες και το θέμα της συντήρησης των κτηρίων και των υποδομών είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Η κασέτα δηλαδή ήταν από άλλο έργο που χθες ο κύριος Τσιάρας έβαλε να παίξει, για την μη παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον όμως ξεκαθαρίστηκε η διαδικασία. Η διαδικασία, με αφορμή την ερώτησή μου, ξεκαθαρίστηκε. Τα ειρηνοδικεία τοπικά οφείλουν να ζητήσουν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας. Να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον βουλευτή, γιατί φτάσαμε στο κρίσιμο. Οπότε η συντήρηση των Ειρηνοδικείων για το Καστέλι, τις Μοίρες και τον Πύργο, όπως λέει ο βουλευτής, μάλλον θα πρέπει να αναλάβει το έργο αυτό η περιφέρεια και οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Ουσιαστικά αυτό κρατάω, ότι η περιφέρεια είναι αρμόδια, κύριε Γεγκέρογλου, έτσι. Ήταν αρκετές οι ερωτήσεις, να σας πω, που κατατέθηκαν χθες, για γονικές άδειες για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, για την μέρημνα αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των τμήματων επιστήμης των υλικών και επιστήμης τεχνολογίας των υλικών, αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης των ενόπλων δυνάμεων. Βλέπω τις ερωτήσεις τις οποίες κατέθεσε ο βουλευτής. Τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους δικαιούχους συντάξεων χερίαν από το ΕΦΚΑ, μη μισθωτών και τέος ΟΓΑ που εξακολουθούν να μην λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται. Αλλά κύριε Γεγκέρογλου, ολοκληρώστε αυτό που μας λέγατε με τα ειρηνοδικαία. Οπότε τους παραπέμπει το Υπουργείο στις τεχνικές υπηρεσίες. Στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, ναι, η οποία πρέπει να εκφωνήσει τη μελέτη. Και αφού στείλουν μετά τα ειρηνοδικεία ένα-ένα χωριστά στο Υπουργείο κεντρικά το φάκελο με την τεχνική μελέτη και το ετούμενο ποσό, τότε το Υπουργείο χρηματοδοτεί την επισκευή και συντήρηση του κτηρίου. Με το χρόνο... αλλά φάνηκε ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται κεντρικά.
Και αν δεν ενδιαφερθούμε τοπικά, δεν γίνεται κάτι με τα χάλια που υπάρχουν στα ειρηνοδυσία. Πόσο θα πάρει αυτή η μελέτη? Είναι ένα θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα αυτό. Είναι θέμα και ο χρόνος. Δηλαδή, πόσο θα πάρει η μελέτη αυτή? Η μελέτη είναι θέμα μιας εβδομάδας, 10 ημερών, εάν πραγματικά ζητηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να γίνει. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει, γιατί είναι ουσιαστικά ο προϋπολογισμός και η περιγραφή του αντικειμένου. Στη συνέχεια γίνεται η ανάθεση του έργου και η υλοποίηση. Επομένως δεν είναι κάτι που αφορά ανακατασκευή γενική. Συντήρηση αφορά, βελτίωση, και αυτά δεν είναι χρονοβόρα. Αλλά η διαδικασία από μόνη της είναι τελείως γραφειοκρατική και μια σειρά λειτουργιών δεν γίνονται, ας το πούμε, αυτόματα. Πρέπει πραγματικά τοπικά να ενδιαφερθούμε, διότι κεντρικά περιμένουν, λέει, το φάκελο. Περιμένουν το φάκελο. Και ωραία. Εγώ σας ρώτησα να θυμάστε την ημέρα που θα σας ξαναρωτήσω. Πότε σας είχα ρωτήσει, 28 Ιουνίου, εσωτήριο έτος 2022, πόσο χρόνο θα πάρει αυτή η διαδικασία? Μιλάμε για τρία ειρηνοδικεία. Να σας πω, σε ό,τι έχει να κάνει με εκείνη την ερώτησή σας προς τον Υπουργό Εργασίας αναφορικά με τους ασφαλισμένους δικαιούχους συντάξεων χειρίας από τον ΕΦΚΑ, μη μισθωτών, τέος, ΟΓΑ, που εξακολουθούν να μην λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται, δεν έχουμε κάποια απάντηση? Δυστυχώς έχουμε ομολογία αδυναμίας να λυθεί το τεχνικό θέμα που υπάρχει κατά την άποψή τους. Δηλαδή, όσες συντάξεις χειρίας έχουν ζητηθεί από τον Μάιο του 2016 και μετά μέχρι τον 5ο του 2019 και τα δικαιολογητικά τους κατατέθηκαν με καθυστέρηση, δεν έχουν, λέει, λογισμικό και τον τρόπο για να αποδώσουν σήμερα την οριστική σύνταξη. Στην περίπτωση βεβαίως μιλάω για τους συντάξεις χειρίας που αφορούν τον ΟΓΑ, τον τέος ΟΓΑ, έτσι, το μη μισθωτών. Αυτό λοιπόν είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Όπως τεκμηρίωσα στον Υπουργό, είναι θέμα 5 λεπτών το λογισμικό για αυτήν την απόδοση της σύνταξης, και αν δεν μπορεί η ΔΙΚΑ να το φτιάξει όπως χαρακτηριστικά του είπα, ας απευθυνθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που διαφημίζει την ψηφιοποίηση της Ελλάδας, τις νέες τεχνολογίες, το ένα το άλλο, και δεν μπορεί να φτιάξουν ένα λογισμικό 5 λεπτών. Είναι η αντίφαση που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις δυνατότητες τεράστιες που παρέχει η τεχνολογία και στην αδυναμία να διαχειριστούν κάτι οι κυβερνητικοί. Συγγνώμη. Είναι συντάξεις χειρίας για τον ΟΓΑ. Μας είπαν ας πάρουν προσωρινή. Προσωρινή όμως σημαίνει διακοπή της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο δικαιούχος. Άρα δεν είναι λύση αυτό, να ζητήσουν, λέει, προσωρινή. Μάλιστα. Αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή Μάιος του 2016 έως 5ο του 2019. Δεν έχουν καν το λογισμικό. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε καθυστέρηση, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, αλλά δεν έχουμε την ομολογία της αδυναμίας. Μωρέ, τι να πω. Τώρα τι να πω. Και μόλις χθες διαφήμιζαν με δελτία και με δημοσιεύματα και στην Αθήνα ότι μπαίνουν σε λειτουργία από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ τα συστήματα, το λογισμικό υπολογισμού των συντάξεων με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης. Η αρχή γίνεται, τουλάχιστον αυτό λέει η ανακοίνωση του φορέα, με τις μεγαλύτερες κατηγορίες συνταξιούχων που αφορούν παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕ. Εν έτη 2022 διαφημίζουμε ότι έχουμε ένα λογισμικό για να δούμε πώς θα κάνουμε εμείς γρηγορότερη την απονομή σύνταξης για την διαδοχική ασφάλιση. Σταδιακά, λέει, και ανά εβδομάδα θα εντάσσονται στη διαδικασία εκαθάρισης και τα υπόλοιπα τέως ταμεία. Με το νέο αυτό λογισμικό, κύριε Βουλευτά, ξεκινά, όπως λένε, σε πρώτη φάση να υπολογίζονται οι νέες συντάξεις διαδοχικής
και παράλληλης ασφάλισης που θα εκδίδονται από τώρα και μετά. Σε δεύτερη φάση, εντός Ιουλίου λένε, θα ξεκινήσει η εκαθάριση των συντάξεων με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο. Φαίνεται η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί εντός πενταμήνου, τόση αισιοδοξία. Το ακριβές πλήθος ή ο ακριβής αριθμός των συνταξιούχων που θα δουν προς αυξήσεις αναδρομικά στη συντάξη τους δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα. Πάντως ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ δήλωσε... Είναι για συντάξεις που θα αιτηθούν οι ασφαλισμένοι από εδώ και στο εξής. Ωραία. Ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ... Έχουμε χιλιάδες συντάξεις διαδοχικές και έχουμε περιπτώσεις που είναι 4 και 5 χρόνια και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η μια υπηρεσία με την άλλη, δηλαδή τέος ΙΚΑ, τέος ΟΑΕ, ποιος θα αποδώσει τη σύνταξη, αν θα την πάρει δηλαδή ως αυτοαπασχολούμενος ή αν θα την πάρει ως μισθωτός. Είναι τραγελαφικές οι καταστάσεις που προσπαθούμε να διορθώσουμε και να πούμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνεις, να δώσεις αυτή τη λύση. Έχουμε κάνει και μελέτη συγκεκριμένη που έχουμε παραδώσει το Γενάρη του 2021 στα χέρια του κ. Χατζηδάκη για την επίλυση αυτού του τεράστιου προβλήματος. Το έχουμε μελετήσει εις βάθος, αλλά η κυβέρνηση δεν ακούει. Κάθε φορά εφαρμόζει ένα νέο πείραμα, το οποίο τι κάνει, λέει από εδώ και πέρα, και τους μέχρι τούδε τους αφήνει στον αέρα. Ναι, αλλά ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, ο κύριος Δουφεξής, δήλωσε ότι με τη λειτουργία του λογισμικού και την εκαθάριση που ακολουθεί κλείνει μια ακόμα εκκρεμότητα που υπάρχει στον ΕΦΚΑ. Αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες συνταξιούχους. Τονίζει ότι οι συντάξεις με διαδοχικό και παράλληλο χρόνο ασφάλισης θα εκδίδονται πλέον χωρίς αποκλίσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα, και ερχόμαστε σε εκείνη την άλλη την είδηση και πέφτουμε πάνω, δηλαδή σε αυτή την πρώιμη ρησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή στις 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου δεν θα γίνει, που ναι, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική. Ένα από τα σημεία, τα 12 κομβικά σημεία για τα οποία μίλησε ο κύριος οικονόμου, τα οποία θα παρουσιαστούν, είναι πραγματικά αυτά που έχουν να κάνουν με τα συντάξιμα. Χθες την ώρα που είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή για την αδυναμία να λύσουν το πρόβλημα με τις συντάξεις του τέος ΟΓΑ, μου έστειλε μήνυμα ένας συμπολίτης μας από το Ηράκλειο και μου λέει: έχω 50 μήνες που δεν μπορούν να μου εκδώσουν τη σύνταξη ΝΑΤ, ΟΑΕ και ΙΚΑ. Και το ΙΚΑ με τον ΟΑΕ τσακώνονται για το ποιος έχει την ευθύνη. Η μια διεύθυνση και η άλλη είναι πλέον του ίδιου φορέα του ΕΦΚΑ. Τέτοια φαινόμενα δεν ιδρώνουν το αυτή ούτε της διοίκησης ούτε του Υπουργού. Δυστυχώς. Τι λένε, ότι αυτός θα κάνει έτσι από εδώ και πέρα, αν είναι ηλεκτρονικοποιημένα, ψηφιοποιημένα τα ασφαλιστικά του, το ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου, τότε μπορεί με αυτόν τον τρόπο να επιληθεί. Χαίρομαι πολύ. Όταν είχαμε ξεκινήσει την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου, αυτό ήταν το έργο ουσίας που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε. Και τι λέει σήμερα ο κ. Χατζηδάκης, για ό,τι δεν είναι ψηφιοποιημένο, θα υπάρξει μια υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου, θα του δίνουμε τη σύνταξη για μέχρι 5 χρόνια ασφάλιση, θα μπορεί να τα βεβαιώσει μόνος του. Και θα κάναμε τον έλεγχο εκ των υστέρων και αν δεν τάχει και μας είπε ψέματα, γι' αυτό τις ονομάζει συντάξεις εμπιστοσύνης, εάν δεν τάχει και έκανε λάθος ή προσπάθησε να ξεγελάσει τον ασφαλιστικό φορέα, τότε θα του πάρουμε πίσω τα χρήματα που του έχουμε δώσει και βεβαίως θα πληρώσει και πρόστιμα και τόνα και τ' άλλο. Εάν λοιπόν... Το αναλογούν περισσότερα, θα τα πάρει αναδρομικά. Αυτό λοιπόν... Ναι, υποτίθεται ότι θα τα πάρει βεβαίως. Το θέμα είναι... Μα μου αρέσουν οι απαντήσεις που δίνετε. Υποτίθεται. Πότε καθαρίζεται μια σύνταξη? Εδώ και 3 χρόνια τους λέμε τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί. Το λέγαμε και στους προηγούμενους. Υποτίθεται οι προηγούμενοι δεν άκουγα και άκουγα τούτη. Και τούτη τα ίδια είναι. Όταν με ένα μαγικό κουμπάκι θα λυνόντουσαν τα θέματα όπως λέγανε. Θέλει ανθρώπινο δυναμικό, γιατί δεν υπάρχει καμία τυποποίηση
ιδιαίτερα στις συντάξεις που είναι πολλά ταμεία. Θέλει, είναι εξατομικευμένη η σύνταξη. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο ασφαλιστικός βίος του κάθε εργαζόμενου, αυτοαπασχολούμενου. Και όταν τα ασφαλιστικά ταμεία διαθέτουν έμπειρο προσωπικό που μπορούν πάρα πολύ γρήγορα να εξετάσουν αυτούς τους φακέλους, διότι έχουν και την νομοθεσία μπροστά τους και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται.